Ακούσετε κιόλας ότι θα αυξήσουν τα προστήματα. Να γίνει ταρίφα τώρα το πρόστιμο. Ενώ στην δεύτερη συνεχόμενη παράβαση το πρόστιμο θα αυξάνεται στα 300 ευρώ. Ενώ στη δεύτερη συνεχόμενη παράβαση το πρόστιμο ανεβαίνει στα 300 ευρώ. Το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ. Ενώ στην δεύτερη παράβαση το πρόστιμο θα ανεβαίνει στα 300 ευρώ. Με το πρόστιμο να αυξάνεται από τα 85 ευρώ που είναι σήμερα στα 300 ευρώ. Ρε μα ότι η ματσαράγκα κάμουμε με τον 300 ευρώ. Α, έκαμε μας μεγάλη ζημιά ο κορονός. Έκαμε το 300 ευρώ να φαίνεται peanuts. Σκεφτείτε δηλαδή να είναι πρώτη του μήνα, να επληρώθηκες και να σε γράψουν για ζώνη κινητών και κότσινο. Επίε μου τίνκο ο μισθός σου. Αφού έτσι να σου κόψει εξώδικο, θα σου πιάει το τσέκινο λόγιο. Να μένει χρειαστεί να πάει στην τράπεζα να το αλλάξεις. Ξαναγάμνεις παρανομία, ένι ξαναγάμνεις. Πλέον ούλοι θα οδηγούμε όπως τα ιερούθια τα 90 χρόνα που πάνε όπως τους κάτους. Έτυχε σα ποτέ να πιένετε με τα αυτοκίνητο και να έχει μπροστά σα γερούιν και να πιένει 30 χιλιόμετρα την ώρα, ναι. Κι αμένα δισκάζα, πουρού έτσι τι μαζέ, μαζέ σε ρεκούν πάρα προσπεράσει. Σε έρχεται αυτοκίνητο μπαμπέναντι, το γερούιν όμω τσαμέ, ατού, 30 χιλιόμετρα την ώρα. Στο τέλο τρίνη Δευτέρα, και προσπερνά. Την ώρα που σε πάντα δίπλα του, για έναν λόγο, κι αν είσαι υπεριέργη, και δεν μου πείτε ότι δεν το κάνετε, να ηρίσει να είσαι το θεμπον. Σαν να δεν περιμένει να είσαι κάτι περίεργο. Το γερούιν όμω τσαμέ, αγέρο. Βυζακωμένον πας στο τιμόνι να νομίζει ένα Χάμιλτον και πάει φουσέκι. Ούτε όπως πάει πας στη Σελόνα.